Το νόμο θα έχει πάρει σίγουρα. Καταρχήν ξέρουμε με ποιον αντίπαλο έχουμε να παίξουμε. Είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα. Ειδικότερα στα παιχνίδια για τα διεθνή. Η Αλκμαρ έχει αποδείξει ότι και που άρχισε πρώτα δύο χρόνια στον Ιωκού και τα παραδείγματα. Έκανε και καλή πορεία στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, αν θέλουμε πούμε, απέναντι σε αυτήν την ομάδα να τα αποκριθούμε και να μοιράσουμε τις πιθανότητες πρόκρισης, πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι, προσιλωμένοι πάνω απ' όλα στα 90 λεπτά που θα διαρκέσει το παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επιθετική. Δεν είναι τυχαίο που στα 4 αυτά παιχνίδια που παίξαν, στα 3 πρωταθλήματος και ένα κυπτουρικά, ότι σκοράρει διαρκώς, είτε εντός είτε εκτός έδρας, ας πούμε, είναι πάρα πολύ καλή στο σκοράρισμα. Και ειδικότερα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ κοντρολαρισμένη, κάνει πολύ καλές και οργανωμένες επιθέσεις, που θέλει εκεί ας πούμε, να αμυνθούμε πολύ πιο καλύτερα που αμυνθήκαμε στο τελευταίο παιχνίδι μας στον Εργοτέλη. Και αυτό που θέλει μάλιστα και ιδιαίτερη προσοχή ακόμη είναι οι στημένες φάσεις, γιατί είναι μια πολύ ψηλή ομάδα. Αν εξαιρέσουμε τους δύο ακραίους οπισθοφύλακες, όλοι οι άλλοι ας πούμε, είναι πολύ ψηλά παιδιά και θέλει και ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το τομέα. Όχι, εντάξει, δεν αλλάξουμε λίγο πολύ το στυλ μας, περίπου ήταν το ίδιο. Απλώς, ας πούμε, θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα λίγο σε κάποιους ειδικότερα τους επιθετικούς, ας πούμε, που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και ορισμένες βοήθειες που κάποιοι παίκτες όπως που είχε, ας πούμε, σαν να φέρουμε και όλα στον δεξί των εξτρέμ, ο οποίος στο ένας εναντίον ενός είναι πάρα πολύ καλός. Σε κάποιους παίκτες πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και έχουμε πάρα πολλές βοήθειες. Αν θέλουμε ασούμε, να κρατήσουμε το 0, που για μένα είναι σημαντικό. Αν μπορέσουμε και δεν δεχτούμε γκολ απέναντι σε αυτή την ομάδα, είμαστε ικανοί ασούμε, ακόμη και στην Ολλανδία, να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Κότσι, είπατε το ραζόμενο Σάββατο του Ακόμου του πρέπει να αλλάξει κατά 80% για να έχει τέτοια πράξη από την ομάδα. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, τι πρέπει να αλλάξει ο Ακόμου σε σχέση με το Σάββατο. Γενικότερα η αμυντική μας συμπεριφορά, γιατί όπως είδατε στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, ο Εργοτέλης εκτός από τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε μας έκανε αυτοτελικές. Πάρα πολύ εύκολα. Από εκεί και πέρα, αν σε αυτή την ομάδα δεν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το τομέα πάνω, σίγουρα δεν θα έχουμε καμία τύχη για αυτό το. Εντάξει, η εμπειρία λίγο πολύ είναι μεγαλύτερη φέτος. Βέβαια είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι ήταν η Newcastle. Δεν πάω βέβαια να είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα η Alkmaar. Στα χαρτιά πιστεύω ότι είναι το φαβορί. Αλλά στο γήπεδο πιστεύω αύριο και σε 8 μέρες από τώρα θα φανεί αν όντως θα είναι το φαβορί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή όχι. Εμείς από την πλευρά μας θα τα δώσουμε όλα. Το έργο του Εργοτέλη έχει περάσει, ανοίξει το παρελθόν. Πιστεύω να μάθουμε από το παιχνίδι του Εργοτέλη. Αύριο είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οτιδήποτε θα συναντήσουμε στο γήπεδο. Ο Βαγγέλη, πάλι η ερώτηση μου γίνεται. Ο τρόπος που πέρσι χάθηκε η πρόκληση του Νιουκάστη, στα σημεία, αν το πούμε έτσι, σας εσύ και από την ροσκοπιά του παίκτη. Θα έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σας δημιουργεί ένα έξτρα κίνητρο ενώπιση των δύο αγώνων, γιατί ίσως στους ομίλους δεν ήρθε πέρσι και φαντάζομαι θα είναι κάπως πολύ. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο τρόπος που χάθηκε η πρόκληση πέρσι. Ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Έξτρα κίνητρο υπάρχει πάντα και για εμάς τους παίκτες και για την διοίκηση, για το τεχνικό team, για όλους. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας που θα βρεθεί σε ομίλους σε Europa League. Είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό. Και όπως είπα, θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εκείνο που ήταν πέρσι. Είναι τελείως διαφορετική ομάδα, είμαστε κι εμείς διαφορετική ομάδα. Και ελπίζω να είμαστε έτοιμοι αύριο. Μια ερώτηση για τον Βαγγέλη και για τον κύριο Παράσκο. Για τον κόσμο, τι περιμένετε από τον κόσμο και πώς μπορεί να σας βοηθήσει αύριο.
Εντάξει, νομίζω ότι θα έχουν γίνει τις διακοπές. Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα. Οπτικά να μιλήσουμε περισσότερο κόσμο. Γιατί φέτος έτσι ξεκινήσαμε κατάλληλα. Έχει 5.000 από το ευρώ, πέρα από ότι θα έχουμε μεγαλύτερη συμπαράσταση φέτος. Και ελπίζω ότι έχουμε τουλάχιστον άλλο. Γιατί θα πει κάτι άλλο χώρο. Για να μην πάω πολύ μακριά το παιχνίδι του περσινού με την Newcastle που όντως το γήπεδο γεμάτο. Θέλω να πω μακάρι να είναι όπως ήταν στο παιχνίδι με την Τρίπολη το τελευταίο του play-off. Ελπίζω να έρθει τόσο κόσμος, να δει την ομάδα, να φύγει χαρούμενος και να το αποδώσουμε κι εμείς με την εμφάνισή μας. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Είμαστε εκεί. Ευχαριστώ.